Με μάσκες εξοπλίστηκαν έγκαιρα τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, καθώς οι γιατροί είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Σερών, Άγγελο Βάκαλο, οι παραγγελίες έγιναν ήδη από τις 20 Μαρτίου. Εμείς και σαν σύλλογος είχαμε φροντίσει ήδη από τις 20 Μαρτίου, που άρχισε να γίνεται σοβαρό το πρόβλημα με τον κορονοϊό και να γίνονται οι απαγορεύσεις, την κυκλοφορία και το lockdown και όλα αυτά. Είχαμε φροντίσει και βρήκαμε μάσκες για τα μέλη μας, πολλαπλών χρήσεων, οι οποίες δεν ήταν αυτό ακριβώς που θέλαμε, ούτε και εννοείται ούτε στην τιμή που τις θέλαμε και πολύ περισσότερες. Εν πάση περιπτώσει όμως κανένας δεν έμεινε χωρίς μάσκες. Οι ειδικότες που έρχονται σε επαφή με τους ασθενείς και κινδυνεύουν από τον κορονοϊό είναι οι οφθαλμίατροι και οι οριλά, και για αυτούς δόθηκαν προτεραιότητα. Όλοι οι γιατροί έχουν πρόβλημα και όλοι χρειάζονται. Ας πούμε, πρέπει να ξέρετε ότι περισσότερο κίνδυνο να μεταδοθεί ο κορονοϊός υπάρχει στους οφθαλμιάτρους και στους οτορινολαρυγκολόγους που έρχονται πολύ κοντά με τον ασθενή. Τους οδοντίατρους. Ναι, οι οδοντίατροι αυτοί φροντίζουν για το δικό τους σύλλογο. Και φυσικά στα νοσοκομεία μέσα, στις μονάδες εντατικής θεραπείας κτλ. Αλλά έξω, μιλώντας στα εξωτερικά ιατρία, οι δύο ειδικότητες οι πιο επικίνδυνες είναι αυτές, οι οφθαλμίατροι και οι οτορινολαρυγκολόγοι. Επομένως θα πάρουν όλοι οι γιατροί και οι παθολόγοι και οι παιδίατροι και οι δερματολόγοι, όλοι οι γιατροί, θα δούμε πόσα έχει και ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών πώς είναι. Θα πάρουν όλοι αυτό που τους αναλογεί και ό,τι περισσέψει πάλι θα το μοιράσουμε στους υπόλοιπους. Δεν πρόκειται να πεταχθεί τίποτα. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν κανονικά. Παράλληλα, τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Σερών δέχθηκαν το απαραίτητο υλικό από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή γάντια, μάσκες και αντισυντητικά υγρά. Και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ευχαριστεί δημόσια τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Περιφερική Ενότητα και ιδιαίτερα τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σπυρόπουλο, που έκανε μερίμνηση ώστε να παραλάβουμε αυτά τα υλικά. Μας είχε σταλεί ένα μήνυμα πριν από κάνα δύο εβδομάδες από το γραφείο του Περιφερειάρχη στη Θεσσαλονίκη και ζητούσε να μάθει τι ανάγκες έχουμε. Είχα απαντήσει τότε, μην περιμένοντας και κάποιο αποτέλεσμα, να σας πω την αλήθεια. Τελικά όμως είχαμε ανταπόκριση και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί μας καλύπτει κάποιες ανάγκες που ήταν σοβαρές. Μεγάλη ήταν η βοήθεια και του Φαρμακευτικού Συλλόγου των Σερών προς τους γιατρούς, κυρίως ως προς την προμήθεια των μασκών, οι οποίες ήδη μοιράζονται στα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παραλάβει μία ποσότητα μάσκες, όχι πολύ μεγάλη, περίπου 500 μάσκες από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τις οποίες τώρα τις μοιράζουμε. Και επίσης παραλάβαμε και κάποιες άλλες μάσκες, τις οποίες είχαμε παραγγείλει, βέβαια αυτές είναι επιπληρωμή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο, ιδιαίτερα τον πρόεδρό του, τον κύριο Ρόντζη, διότι οι άνθρωποι έβαλαν και αυτοί τις δικές τους επαφές και τα δικά τους κυκλώματα να δουλέψουν και την περίοδο που υπήρχε η μεγάλη έλλειψη βρήκαμε μάσκες από διάφορα μέρη της Ελλάδος, βέβαια όχι στις τιμές που θέλαμε, αλλά αυτό ήταν αναμενόμενο. Εν πάση περιπτώσει δεν έμεινε, όπως είπα προηγουμένως, κανένα από τα μέλη του Συλλόγου χωρίς μάσκες. Σημαντική όμως ήταν η βοήθεια του Ιατρικού Συλλόγου και στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Μάλιστα, ο κύριος Βάκαλος, φανερά ενοχλημένος, θέλησε να επαναλάβει τη δωρεά που έγινε προς το νοσοκομείο σε μια περίοδο που υπάρχει ανάγκη. Ο Σύλλογος μας έκανε μια μεγάλη αρκετά μεγάλη δωρεά στο νοσοκομείο την εποχή που υπήρχε, τις πρώτες εβδομάδες που υπήρχαν οι μεγάλες ελλείψεις, και εφοδιάσαμε το νοσοκομείο και με ολόσωμες προστατευτικές φόρμες μιας χρήσεως, έναν αριθμό. Αγοράσαμε επίσης, όπως μας είχαν πει, διότι υπήρχαν ελλείψεις, και πιεσόμετρα και στιθοσκόπια και οξύμετρα. Αυτά τα δώσαμε στο νοσοκομείο, όπου αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.